Όλα, Μάρα. Όταν σου λέω όλα, όλα. Έγινε έξαλλο το Μέγαρο Μαξίμου, λέει το ρεπορτάζ μου, και υπήρξε τηλεφώνημα προς το Υπουργείο Οικονομικών ότι με αυτά που κάνουν ουσιαστικά δημιουργούν άλλη μια δυσάρεστη εικόνα για την κυβέρνηση και άλλο ένα πλήγμα στην αγορά. Και όχι μόνο τα πήραν όλα πίσω, αλλά εξέδωσαν και ανακοινώσεις με τις οποίες αναλυτικά τώρα μας λένε τι δεν φορολογείται. Αλλά θέλω να πω ότι και αυτά που φορολογούνται ακόμη με τις νεότερες, τις σημερινές ανακοινώσεις, κατά τη γνώμη μου κακώς φορολογούνται. Δεν γνωρίζουν οι υπουργοί που βλέπω ότι βγαίνουν και μιλούν για τις χλιδάτες Mercedes των στελεχών των εταιριών, δεν γνωρίζουν ότι ακόμη κι αν μια εταιρεία αποφασίσει να δώσει σε ένα γενικό της διευθυντή ένα αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού ως μπόνους για την εταιρική του διαδρομή, ότι το αυτοκίνητο δεν ανήκει στο διευθυντή αλλά στην εταιρεία. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας θεσμός σε ολόκληρη την Ευρώπη που λέγεται leasing και χάρη στον οποίο μένουν ανοιχτές πολλές από τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων στη χώρα που θα είχαν ήδη κλείσει. Αυτή είναι μια αγορά η οποία βάλεται ποικιλοτρόπως. Τι έρχονται και κάνουν λοιπόν με αυτό το ωραίο μέτρο? Λένε στις εταιρείες να σταματήσουν να παίρνουν και αυτοκίνητα με leasing. Ποιον βολεύει αυτό? Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Διότι το κράτος εισπράττει από τις εταιρείες. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια είναι η λογική των μέτρων αυτών. Προσεχώρησαν ξαφνικά οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στο Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Βλέπουν γερμανικά ή γαλλικά ή ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και λιποθυμούν. Για να καταλάβω τι γίνεται. Κάποτε έλεγαν ότι οι κομμουνιστές θα πάρουν τα σπίτια των πολιτών. Το θυμάστε αυτό. Τώρα έχουμε τον έμφυα με τη σφραγίδα της κεντροδεξιάς και της σοσιαλιστικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι έχουμε νέα τέτοια φαινόμενα. Έχουμε τώρα τα αυτοκίνητα που ενοχλούν, τα εταιρικά κινητά που ενοχλούν, τις πιστωτικές κάρτες που ενοχλούν. Άκουσα μέχρι και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας να λέει χθες εδώ στο κανάλι μας ότι οι πιστωτικές κάρτες, λέει, οι εταιρικές, είναι ο τρόπος να διακινείται μαύρο χρήμα. Μα τόση ανοησία! Είναι το ακριβώς αντίθετο. Ό,τι ξοδεύεις για να αγοράσεις με πιστωτική κάρτα φαίνεται στους λογαριασμούς. Περνάει αυτόματα στο σύστημα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούν στο Υπουργείο Οικονομικών όσοι θέλουν να βγάλουν από τη μύγα ξύγκι. Φτάνει. Η αγορά είναι σε μεγάλο πρόβλημα. Μη τη στραγγαλίζετε άλλο. Φτάνει. Φαντάσου να μην υπήρχε και το ενδεχόμενο εκλογών την άνοιξη, τι θα είχαν φορολογήσει.